Αυτό που όλοι περιμένετε να δείτε, βλέπουμε εδώ την Ελένη Ιατρού. Αυτό λοιπόν είναι ένα άρμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μια ανακατασκευή φυσικά, αλλά είναι πιστό, απόλυτα πιστό αντίγραφο. Βλέπουμε την Ελένη ήδη να. Κοιτά το στόχο, ρε Μαρία. Προ τα πού θα κατευθυνθεί. Το στόχο βλέπει. Καλημέρα. Τον εχθρό, τον οχτρό ψάχνω να βρω. Τα fake news, γιατί εμεί, σας το λέω, θα τα κατατροπώσουμε. Και κοίτα με τι όπλο. Θα το ισοπεδώσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε να το δούμε λοιπόν. Έτσι, ενισχυμένο πολύ. Mm-hmm. Πολύ λοιπόν θα θέλατε να είσαστε εδώ που βρισκόμαστε και εμείς. Mm-hmm. Είναι το τεθωρακισμένο προπομπός του γερμανικού στρατού στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Να ανέβουμε για να σας πω ότι αυτό το έχει κατασκευάσει ένας Θεσσαλονικιός, να σας το συστήσουμε, ο Ζαχαρίας Ουργαντζίδης. Μάλιστα. Επιβλοποιός στο επάγγελμα. Τώρα πώς κατάφερε. Κάτσε ρε, μισό λεπτό ρε Ζαχαρία, για σιγά ρε παιδιά. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα Ζαχαρία, να είσαι καλά. Για πες μας, πρώτα απ' όλα, πώς σου προέκυψε αυτή η ιδέα. Και μετά θα μας πεις πώς το κατασκεύασες, πού βρήκες τα υλικά κτλ. Καταρχήν, να πούμε, είναι μέλος του Συλλόγου Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων. Πολύ ωραία. Έχουμε αυτό το σύλλογο, οι οποίοι ασχολούμαστε κυρίως με στρατιωτικά οχήματα, ανακατασκευές. Μάλιστα. Υπήρχε ανάγκη για να κατασκευαστεί ένα όχημα τέτοιο για την αναβίωση που κάνουμε στο μουσείο, στη μάχη των οχυρών του Ρούπελ. Μάλιστα. Για τα οχυρά του Ρούπελ στις Σέρες. Είχαμε αναβίωση τις προηγούμενες ημέρες, οπότε με αυτή την αφορμή πρέπει να πω. Αυτό για να καταλάβουμε, Ελένη και Ζαχαρία, υπήρχε ο σκελετός, υπήρχε κάτι ή φτιάχτηκε όλο από την αρχή με τα σχέδια, ας πούμε, του Δευτέρου Παγκοσμίου. Έτσι ακριβώς, φτιάχτηκε όλο από την αρχή εξ ολοκλήρου. Μάλιστα. Με τα ιδέα που ήταν η ιδέα του Ζαχαρία. Και από εκεί και έπειτα, πώς είπες, πόσο καιρό πήρε να ψάχνει και ποιες ενέργειες έκανες. Πήρε 18 μήνες η κατασκευή. Κάναμε ένα χρόνο έρευνα μέχρι να βγουν τα πρώτα σχέδια. Mm-hmm. Μέχρι να αντιγραφούν μάλλον τα αρχικά σχέδια. Με ποια βοήθεια το έκανε. Πάρε, παιδιά. Πάνω στο καλύτερο. Επειδή είσαι επιπλοποιός, εδώ χρειάζονται μηχανικοί, χρειάζονται ηλεκτρολόγοι, φαντάζομαι. Λειτουργεί κανονικά όπως πρέπει, όπως προβλέπετε. Κανονικότατα λειτουργεί. Μάλιστα. Ναι, περπατάει. Πυροβολεί και όλα σαν μαθριαστεί. Το αμάξι κινείται. Όχι. Κινείται σαν όχημα, δεν πυροβολεί. Στις παρελάσεις έχετε συμμετάσχει με αυτό, Ζαχαρία. Κάνουμε τις παρελάσεις που κάνει ο Σύλλογος στην κεντρική 25 Μαρτίου και 28 και 25 Μαρτίου. Ναι. Δύο φορές και είναι τόσο πιστό αντίγραφο που κανείς από εμάς, ενώ ήμασταν παρόντες και παρούσες εκεί, δεν καταλάβαμε ότι είναι ρέπλικα, έτσι. Ναι, πού να το φανταστείς. Κάτι, ο πολύ ειδικός μπορεί να το καταλάβει. Ναι. Κομμάτι-κομμάτι το βρήκες από το ίντερνετ. Πολλά κομμάτια αγοράστηκαν, ό,τι βρίσκαμε αγοράζονταν από το ίντερνετ και τα υπόλοιπα αναγκαστικά κατασκευή στο χέρι. Πόσα ευρώ με στην κρίση, βρε Ζαχαρία. Ακούει σύζυγος, δεν είναι να λέμε λεφτά. Μονοψήφιο σε τρία μηδενικά. Τρία μηδενικά. Προσέξτε να δείτε, πίσω από κάθε τι μεγάλο κρύβεται μια Ελένη. Μια αυτό που είδαμε. Από πίσω. Ποιανείς το όνομα έδωσες. Είναι το όνομα της κόρης. Και επειδή βάζουμε πλώρη για το επόμενο, ποιο θα είναι το επόμενο, τι θα κατασκευάσεις. Τώρα θα κατασκευάσουμε και για το γιο ένα μικρό άρμα. Ναι. Για να έχει να παίζει, ναι, πιο μεγάλο από αυτό, περίοδου. Να παίζει κι αυτός. Τι μοντέλο θα είναι. Πάλι το Δευτέρο Παγκοσμίου, μάλλον για ιταλική τανκέτα που δημιούργησε, που τα κάναν κατάληψη οι Έλληνες και κάναν την πρώτη. Είναι υποκατασκευή ήδη. Υποέρευνα είναι ακόμα. Υποέρευνα. Μάλιστα. Ωραία, όταν θα κατασκευαστεί με το καλό. Εμείς θα παρακολουθούμε, Ζαχαρία. Έχουμε προτάσεις. Oh. Δημήτρη και Μαρία, έχουμε προτάσεις. Προτάσεις από την Αμερική. Τι σου πρότεινε να βρει, Ζαχαρία, αποκαλύψου εδώ. Ένας Αμερικάνος είχε στείλει μήνυμα, ήθελε να του κατασκευάσω 40 τέτοια. Τέτοια? Για πού? Για αυτό θα ήθελε. Ναι, ίδια λέει με διαφορετικές λίγο προδιαγραφές πιο βαρέου τύπου. Mm-hmm. Τα ήθελε για μια εταιρεία στο Κουρδιστάν που έχει security. Αν δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να κατασκευάσω. Δεν τα κατάφερε να σε πείσει. Ναι, όχι, δεν κατάφερα να με πείσει. Προσπάθησε, αλλά δεν. Σου είπε να πας και στην Αμερική για να το συζητήσετε. Ναι, μου πρόσφερε το εισιτήριο για να πάω στο Τέξας, λέει, να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σε παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια, παιδιά. Θα μας επιτρέψετε, μπες μέσα να το βάλεις μπρος και να κλείσουμε με αυτή την εικόνα. Για μπες μέσα, Ζαχαρία, να τα ακούσουμε λίγο και τον ήχο της μηχανής. Για βάλε μπρος. Ας γιατί σημασία ο ήχος. Το θηρίο. Τρώμαξε. Τρώμαζε, βέβαια. Τρομάζει ο εχθρός. Φοβάται ο εχθρός.
Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Για άρχισε να κινείσαι και λίγο, Ζαχαρία. Να το. Να το. Μια χαρά. Καταπληκτικό. Τέλει. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελένη. Να σε καλά. Καλημέρα και στο Ζαχαρία. Τώρα σε βλέπει.